Έχουμε μαζί μας τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Πανατολικός, τον κύριο Φώτη Κοστούλα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Γεια σας, τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία, ωραία. Δεν είχα γραμμή καθόλου. Ναι, ναι, τώρα είμαστε εντάξει. Είδα κατοικήσεις, αλλά δεν... Είστε καλά, καταρχήν. Καλά, καλά, εντάξει. Ωραία. Η ομάδα νομίζω έκανε μια καλή πορεία. Θα μπορούσε να τα πάει και καλύτερα. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, βλέποντας τα πράγματα από μακριά. Είχατε και μια περιπέτεια στο τέλος. Δεν ξέρω κατά πόσο σας ταλαιπώρησε, αν αγχωθήκατε, αν νευριάσατε, αν απογοητευτήκατε. Δεν ξέρω τι ακριβώς νιώσατε εκείνο το διάστημα. Πολύ, γιατί όταν μπαίνει κανείς με δικαστήρια και μάλιστα με νόμους οι οποίοι είναι, μπορεί να έχουν και πολλές και διαφορετικές ερμηνείες, είναι κανείς λίγο ανήσυχος για το τι θα βγάλει στο τελικά τελική απόφαση. Αλλά όλα πήγαν καλά. Νομίζω και το δίκαιο και το σωστό ήταν αυτό που έγινε. Εντάξει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρει κανείς ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Γιατί βγάζετε μια σιγουριά ότι θα δικαιωθείτε, αλλά μάλλον 100% είναι αυτό που λέτε. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να είναι σίγουρος για μια δικαστική απόφαση. Και σωστά, και όταν ακούω και τους δικηγόρους που λένε μην μπαίνεις τίποτα δεδομένο. Ναι. Μπορεί να είναι έτσι ο νόμος, αλλά υπάρχει και κάπου παρακάτω μια άλλη, κάτι άλλο που το ανατρέπει και το κάνει. Αυτά τα διάφορα νομικήστικα που στην Ελλάδα έχουν πολλά από αυτά. Που λένε και ξελένε. Η φετινή προσπάθεια της ομάδας, πρόεδρε, πώς την κρίνετε στο σύνολό της? Πήγαμε καλά, είχαμε μια καλή πορεία, θα μπορούσαμε να μας να είχαμε και καλύτερα, ακριβώς όπως το είπατε πριν. Βέβαια, εντάξει, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι παίξαμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Και δικαιωθήκαμε στο ότι δεν καταλήξαμε εκεί που είχαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια με μπαράζ και με την ψυχή στο στόμα, οπότε τώρα ήμασταν και πιο χαλαροί και απολαύσαμε και το ποδόσφαιρο. Λίγο πάλι ξαναγυρνάμε την κουβέντα, στο τέλος πάλι δεν είναι χαλαροί για άλλους λόγους, αλλά εντάξει, μάλλον κάθε χρόνο πρέπει λίγο να ζορίζεσαι στο τέλος, το Μάιο, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως η ομάδα βρήκε μια ταυτότητα, πρόεδρε, με τον κύριο Αναστασίου στον πάγκο, Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κ. Αναστασίου και όλο το προπονητικό τίμα έχουν κάνει μια καλή δουλειά. Εύχομαι να συνεχίσουν και να πάνε καλύτερα. Είχαν καλή ανταπόκριση από τους παίχτες, χωρίς να έχουμε κάνει τεράστιες αλλαγές. Το παλιότερο ρόστερ που έκανε 70%. Κατάφερε ο Αναστασίου με τους δικούς του ανθρώπους εκεί να τους κάνει να παίξουν ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, το οποίο είχε το καλύτερο αυτό αποτέλεσμα από ό,τι περιμέναμε. Πάντως, ή από ό,τι είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Το μοντέλο των Ελλήνων προπονητών μάλλον ταιριάζει καλύτερα στον Πανατολικό, πρόεδρε. Βάσει αποτελέσματος. Τώρα τα ξέρετε τα πράγματα καλύτερα εσείς από μέσα, αλλά εμείς απ' έξω με Έλληνες προπονητές στο Πανατολικό, με τον κύριο Χάβο, με τον κύριο Αναστασίου, έχει δείξει κάτι καλύτερο. Και σε επίπεδο θεάματος, αλλά και ουσίας κυρίως, γιατί η ουσία είναι αυτή που μετράει. Ναι. Είναι αλήθεια. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του το στυλ. Βεβαίως. Τη δικιά του την πολιτική, τη δικιά του τακτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, καλά πάμε τώρα. Έχουμε αρκετά χρόνια που είμαστε στη Super League 1. Δεν μπορούμε να παραπονεθούμε. Με τα καλά και τα λιγότερο καλά. Έχετε εκφράσει πολλές φορές την απογοήτευσή σας και φτάσετε στο σημείο πολλές φορές, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, να πείτε ότι δεν μπορώ άλλο, δεν αξίζει τον κόπο και τα χρήματα ενδεχομένως. Το όλο εγχείρημα. Σε τι φάση είστε τώρα? Έχετε πάρει λίγο τα πάνω σας σαν μεγαλομέτοχος ή πάλι κατά καιρούς έχετε διάφορες σκέψεις με βάση το πώς είναι το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου? Κοιτάξτε, δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει και ξανάρχεται. Είναι κάτι το οποίο το έχω σαν στόχο εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί όταν ξεκίνησα και μπήκα στο ποδόσφαιρο, είχα πει θα μπω για 3-4 χρόνια. Να μπει σε ένα δρόμο η ομάδα, θα βρεθούν μερικοί ντόπιοι, για ντόπιους ήλπιζα τότε, να συνεχίσουν και τα λοιπά. Πέρασαν περισσότερα χρόνια, πολλά περισσότερα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι, πρόεδρε? Έτσι. Πόσα 17. Χρόνια, 17. 17, ναι. Είναι πολλά περισσότερα από ό,τι υπολογίζετε πάντως, είναι το μόνο σίγουρο. 17 χρόνια. Ακριβώς. Εντάξει, ήταν και τα καλά. Είχε και τα καλά τα χρόνια αυτά, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μόνο προβλήματα και... Όχι, βεβαίως. Αλλά το ποδόσφαιρο δίνει και συγκινήσεις, δίνει και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα χρήματα ή με την κούραση ή με οτιδήποτε άλλο. Ξέρουμε αυτό όλοι.
Και σε αυτή τη φάση είμαι ακόμα, δηλαδή, ότι τώρα λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος να συνεχίσει, γιατί όταν είναι και κανείς τόσα πολλά χρόνια, πέραν και τα χρόνια τα δικά μου, ενώ είμαι και μια χρουστιά, οπότε καιρός είναι να αναλάβει κάποιος άλλος να κάνει ακόμα κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Γιατί, κατά ψέματα, κάποια στιγμή μπαίνει κανείς σε ένα αυλάκι και σε μια ροή που είναι πολύ δύσκολα να ανατρέψει και να αλλάξει πράγματα, κατευθύνσεις κτλ. Και αυτό έχει αρχίσει και το νιώθω τα τελευταία χρόνια, ότι κάποιος καινούργιος πρέπει να μπει να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχουν πάντως πολλοί άνθρωποι με τη δική σας συνενέργεια και τα δικά σας χρήματα, γιατί εγώ το λέω για την δική μου την πατρίδα από τις Σέρες, επίσης ιστορικός ο Πασεραϊκός, αλλά μεγαλομέτωχοι με την έννοια που τους ξέρουμε δεν υπάρχουν ούτε με το κι άλλοι. Τουλάχιστον αξιόπιστοι, γιατί κατά καιρούς βλέπουμε κάτι από το εξωτερικό που έρχονται και φεύγουν και χαμπάρι δεν παίρνουμε. Αλλά σοβαροί άνθρωποι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Κοστούλα, είναι ελάχιστοι, θα πω εγώ. Ναι, θα έπρεπε να είναι όμως έτσι. Δεν θα έπρεπε, προφανώς. Να βάζει συνεχώς χρήματα από την τσέπη του. Θα μπορούσε να κάνει να είναι κάτι το οποίο και να αποδίδει και να μπορεί να σταθεί μια εταιρεία, γιατί εταιρεία είμαστε. Mm-hmm. Έτσι. Και να σταθεί στα πόδια της με μικρά της μέσα. Αν μπορούσαμε κάποτε εμείς οι οποίοι είμαστε αυτή τη στιγμή πρόεδροι και ιδιοκτήτες στο ποδόσφαιρο, αν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, θα είχαμε καταφέρει πολλά περισσότερα και δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα, το ποιος θα αναλάβει μετά από μένα ή από αυτόν τον Α, τον Β. Πάνω σε αυτό που λέτε, να υπάρχει μια καλή ροή. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη ροή και να υπάρχουν και χρήματα, να βγαίνουν χρήματα, δηλαδή, από πώς. Μπορεί το ποδόσφαιρο να βγάλει χρήματα. Θα μπορούσε να είναι μια επικερδής επιχείρηση και δεν είναι αυτή τη στιγμή για καμία ομάδα. Και φταίμε μόνοι μας, φταίμε εμείς οι ίδιοι. Πάνω σε αυτό που λέτε και ήταν η αφορμή να έχουμε τη συνομιλία σήμερα μαζί σας, ήταν η συνάντηση που είχατε με τον κύριο Μπαλτάκο. Ναι. Ένα από τα θέματα, το κύριο ενδεχομένως, ήταν και η κεντρική διαχείριση από τη μεθεπόμενη σεζόν. Είναι κάτι τέτοιο, ναι, πρόεδρε, εφικτό? Γιατί ωραία το λέμε. Νομίζω όλοι όσοι σκεφτόμαστε σοβαρά είμαστε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, αλλά για να μιλάμε και ρεαλιστικά, υπάρχει το πρόσφορο έδαφος? Τι κουβεντιάσατε πάνω κάτω, πού καταλήξατε, αν καταλήξατε κάπου? Πρώτα απ' όλα δεν ήμασταν όλες οι ομάδες, ήμασταν μόνο 7 ομάδες, μια ομάδα ακόμα η 8η δεν ήρθε για λόγους καθαρά προσωπικούς. Οι θεωρητικά μεγάλοι λείπανε, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο λείπανε, δεν καλέσαμε τους μεγάλους. Έχουμε εμείς φτάσει στο σημείο τώρα, εμείς οι μικρές ομάδες, οι μικρομεσαίες δηλαδή, mm-hmm, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για μας, γιατί δεν έχουμε, από ό,τι ξέρετε και έχετε καταλάβει κιόλας, δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα με τις μεγάλες ομάδες. Εμείς έχουμε και τα οικονομικά προβλήματα. Έτσι που Βεβαίως. Οι μεγάλες ομάδες, λίγο ή πολύ, το λύνουν το πρόβλημα αυτό. Έχουν μεγαλύτερα, έχουν βέβαια και πιο ακριβά ρόστερα, αλλά έχουν και μεγάλα εισοδήματα από ό,τι αφορά και τον αριθμό των φιλάθλων που τους ακολουθούν, εισιτήρια, τα τηλεοπτικά, μεγάλη ιστορία. Εμπορικές συμφωνίες διαφορετικού επίπεδου, τηλεοπτικά, Ευρώπη ενδεχομένως, ναι, είναι. Ναι. Και μπορεί να λέμε, μα είμαστε συνεταιρισμός, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα ένας συνεταιρισμός που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που όλοι, δεν λέμε όλοι θα μοιραζόμαστε τα ίδια λεφτά, δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν βοηθιόμαστε μεταξύ μας, ώστε και αυτοί που παίρνουν λιγότερα να βοηθηθούν. Όχι να πάρουν από τους μεγάλους, να βοηθηθούν, να κερδίσουν και αυτοί κάτι παραπάνω από την αγορά αυτή, η οποία είναι μεγάλη και θα μπορούσε να δώσει και άλλα χρήματα. Άρα είναι εφικτό, θεωρείτε, σε 1-2 χρόνια, 3-4, δεν ξέρω, να έχουμε κεντρική διαχείριση ή δεν το βλέπετε στον ορίζοντα? Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να γίνει από φέτος, γιατί ακόμα και να αποφασιστεί φέτος, πράγμα το οποίο μας διαβεβαίωσε ο κ. Μπαλτάκος ότι θα το βάλει στη Γενική Συνέλευση για να ψηφιστεί, mm-hmm, και να περάσει. Η κεντρική διαχείριση δεν μπορεί να ισχύσει παρά μετά από το 2023, γιατί πρέπει να περάσει ένας χρόνος ενδιάμεσα. Αυτό, αν γίνει και το καταφέρουμε να γίνει από το 2023, νομίζω θα δώσει μεγάλη όθηση στο ποδόσφαιρο γενικότερα για να σταματήσουν αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι μικρές ομάδες που κάνουν το ποδόσφαιρο μη ανταγωνιστικό και μη ελκυστικό κατά αυτόν τον τρόπο. Πώς θα γίνει όμως, πρόεδρε, όταν ο κάθε μεγάλος υπογράφει κατωδοκούν συμφωνία για 2 χρόνια, 3? Δηλαδή, πρόσφατα είχαμε και συμφωνίες του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων. Πρέπει, ναι, να σπάσουν και συμβόλαια, άρα. Εκτός αν πάνε όλοι σε μια στέγη που ήδη υπάρχουν οι μεγάλοι. Αυτό,
Αυτό είναι αυτό το θέμα, το πώς θα γίνει το πρακτικό το κομμάτι, νομίζω είναι να αποφασίσουμε πρώτα να βγει το ότι είναι υποχρεωτικό και μετά θα βρούμε τις λύσεις, τις κατάλληλες που να ταιριάζουν σε όλους. Μπορεί να μην γίνει κατευθείαν με τη μια χρονιά, να χρειαστεί για μερικές ομάδες, να χρειαστεί μια χρονιά ακόμα ή κάτι άλλο. Οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση. Υπάρχει. Αυτό μας λείπει. Υπάρχει καλή θέληση. Πώς το αντιλαμβάνεστε, τι αφουγκράζεστε από τους γύρω σας? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για όλες τις ομάδες. Όχι. Είναι ομάδες οι οποίες λένε όχι και εμένουν σε αυτό. Πιστεύω θα έχουν ακόμα. Αλλά καμιά φορά όταν με την πειθό δεν γίνεται κάτι, ίσως με την αλλάξει ο κανονισμός της ΕΠΟ και είναι υποχρεωτικό. Δεν ξέρω, λέμε. Ο νόμος υπάρχει για την Β' κατηγορία και δεν υπάρχει για τη Super League 1. Άλογα. Στην ολιστική μελέτη που έχει έρθει από την Ευρώπη υπάρχει σαν υποχρέωση. Όλες οι ομάδες στο εξωτερικό, όλες οι ομάδες της Ευρώπης το έχουν, έχουν την κεντρική διαχείριση. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει. Ναι, είναι φοβερό, ναι. Είναι κάτι το φοβερό, δηλαδή, το οποίο βλέπει κανείς και καταλαβαίνει και γιατί το ποδόσφαιρο μένει τόσο πίσω, γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος ανταγωνισμός. Και σε μια εποχή, πρόεδρε, που ο κόσμος βασανίζεται πολύ, και εσείς σαν επιχειρηματίες εννοείται, αλλά ο κόσμος δεν νομίζω και το ποδόσφαιρο να αγαπάει πάρα πολύ το να πάρει κάποιος και τις δύο πλατφόρμες για να βλέπει και την αγαπημένη του ομάδα αλλά και γενικά τη Super League, νομίζω είναι και λίγο ως πολύ δυσβάστακτο τώρα, για να τα λέμε όλα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι είναι. Ποιος μπορεί να έχουν όλοι δύο πλατφόρμες? Νομίζω δεν. Είναι λίγο εποχές δύσκολες για όλους μας. Το ξέρω. Το ξέρω και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό τώρα αυτή τη στιγμή, όπως έχει δημορφωθεί με μερικές πολύ λίγες ομάδες να είναι στην ΟΒΑ και άλλες στην Κοσμοτέ. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα για τον κόσμο. Αλλά όλα αυτά μπορούν να λυθούν με λίγη καλή θέληση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη θέληση, παρά εμείς οι μικροί το θέλουμε γιατί μας πονάει πιο πολύ. Αλλά πιστεύουμε ότι με σοβαρή δουλειά και με κουβέντα θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Τουλάχιστον το ελπίζουμε αυτό και το προσπαθούμε από εκεί και στερα τα δείξει. Έχει ανοίξει, πρόεδρε, έτσι μια κουβέντα, νομίζω και εντός της Λίγας και της ΕΠΟ, για τη δομή που θα πρέπει να έχει το πρωτάθλημα. Μια άλλη κουβέντα για τη χρησιμότητα των play-out με τη μορφή που είναι τώρα τα play-out. Νομίζω ο Πανετολικός, ο Ιωνικός, ο Όφη περισσότερο ταλαιπωρήθηκαν παρά δώσαν στον κόσμο, χωρίς να φταίνει οι ομάδες, κάτι να δει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Ναι. Και πολλή κουβέντα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, ότι ήταν άδικο για τις ομάδες της Super League 2 να ανεβαίνει μόνο μία μετά από 600 αγώνες. Δεν ξέρω πόσες αγώνες έγιναν στη Super League 2. Λίγο έτσι σύντομα τις θέσεις για αυτά τα ζητήματα. Ναι. Θεωρώ ότι το να ανεβαίνει μία είχε δυνατότητα να ανέβει και δεύτερη. Οπότε δεν είναι ότι δεν της δίνεται δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτό όμως που δεν έχουμε, δεν υπάρχει κάποια ενίσχυση στις ομάδες της Super League 2, η οποία είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα τα οποία το αναλύουμε συνεχώς και το λέμε. Δεν μπορεί να μην βοηθιέται η Super League 2 με αντίστοιχα τηλεοπτικά, τα οποία θα έχουν ένα, ίσως να μην είναι το ίδιο μέγεθος, αλλά να είναι αρκετά σοβαρά τους, να χτίσουν μια ομάδα σοβαρή για να είναι ανταγωνιστική. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί αν απλώς λέμε ότι ανεβαίνουν δύο, ωραία, ανεβαίνουν δύο, αλλά αυτές οι δύο όταν θα ανέβουν και δεν έχουν κάποιο σοβαρό επενδυτή πίσω που θέλει να χαλάσει και να πετάξει λεφτά, αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν γίνεται, πάλι το πρωτάθλημα δεν γίνεται ανταγωνιστικό και στις Super League. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά έχουμε δύο ομάδες, οι οποίες μόλις ανέβηκαν, δεν έχουν τα λεφτά, δεν έχουν ίσως κάνει συμβόλαιο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρουν συμβόλαιο, γιατί δεν υπάρχει και δική διοίκηση. Μπορεί και να μην πάρουν και συμβόλαιο, που λέει ο λόγος. Φέτος θα πάρουν γιατί έβαλε κάποιος μέσω ΑΒ. Mm-hmm. Το χρόνο κάνει το ίδιο. Αυτό όλο όμως δεν είναι σοβαρή εικόνα για το ποδόσφαιρο το ελληνικό για να μπορέσει. Αλήθεια να είναι αυτό. Για τα play-out, πρόεδρε. Οπότε νομίζω ότι τα είδαμε όλα και στα play-off και στα play-out, ότι αυτό που κάναμε το πείραμα πριν λίγα χρόνια να έχουν play-out και play-off είχε κάποια συγκίνηση στην πρώτη ή δεύτερη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, επειδή ήταν κοντά οι βαθμολογίες και τα λοιπά και είχε ένα ενδιαφέρον. Αλλά όταν όμως κάποιος ξεφεύγει πολύ προς τα πάνω ή κάποιος έχει ξεφύγει πολύ προς τα κάτω, χάνει το νόημά του. Οπότε και αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν πολύ σύντομα στην Λίγα. Θα έρθουν διάφορες προτάσεις και θα δούμε που θα καταλήξουμε.
Πρώτη-τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε, πριν σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα στο Λίμπερο. Ο Πανετολικός και εσείς για τον κύριο Κλάτεμπεργκ τι λέτε, γιατί υπάρχει και σημερινή δήλωση του κυρίου Μπαλτάκου ότι πρέπει και η ΕΠΟ να συμφωνήσει για την ανανέωση της θητείας του Χ. Κλάτεμπεργκ ή του κύριου Κλάτεμπεργκ τώρα προκειμένου. Ναι. Αυτά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν να κάνει με την νομοθεσία, με τους κανονισμούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, αλλά αφού το λέει ο κύριος Μπαλτάκος, πρέπει να είναι έτσι να το έχει μελετήσει. Πάντως θα έπρεπε να ρωτηθούν σίγουρα όλες οι ομάδες, έτσι δεν είναι? Εμείς αυτό λέμε. Και οι μεγάλοι και οι μικρομεσαίοι. Εκείνο είναι που έχει γίνει το χειρότερο από όλα από αυτά τα χρόνια, τα τελευταία διετία. Είναι ότι δεν ρωτιόμαστε εμείς οι μικροί καθόλου σε ορισμένα σε πολύ σοβαρά πράγματα. Ξαφνικά αποφάσισαν τέσσερις μεγάλοι να φέρουν τον Κλάτεμπεργκ. Και εμάς δεν μας έπεφτε λόγους, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Μετά ξαφνικά αποφάσισαν αυτοί ότι θα μπαίνουν στα παιχνίδια τα μεταξύ τους, τους μεγάλους ξένοι διαιτητές. Και μας λέει όχι, δεν χρειάζεται εσείς. Δηλαδή έχουμε στην ίδια λίγα μέσα, στις 14 ομάδες αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον δύο διαφορετικές ταχύτητες και δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις της πραγματικότητας του ποδοσφαίρου, της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι, απ' τη μια είναι οι τέσσερις μεγάλοι, άντε και λίγο με τον Άρη για να λέμε, και ο Άρης έχει ακολουθήσει πολλά από αυτά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όλες οι άλλες ομάδες δεν ρωτιούνται καν. Αν σας πει κάποιος, Πρόεδρε, εσείς τι κάνετε σαν μικρομεσαίες που είστε και περισσότερες, και γιατί δεν αντιδράτε, τι θα απαντούσατε? Ότι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη όλες οι ομάδες μεταξύ τους? Προσπαθούμε να αντιδράσουμε και γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις μαζόξεις τώρα τελευταία, όπως και αυτή τη σημερινή που πήγαμε να δούμε το χώρια μόνοι μας στο κύριο Μπαλτάκο, γιατί βλέπουμε ότι με τους μεγάλους δεν βρίσκουμε λύση. Είναι κρίμα να είμαστε στην ίδια λίγα, να αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα όλοι και να μην μπορούμε να συνεχθούμε για μικρά πράγματα και να θεωρούμαστε εμείς σαν δεύτερης κατηγορίας ομάδες. Μέσα στην ίδια λίγα δεύτερης κατηγορίας ομάδες δεν στέκει κατά την άποψή μου και αυτό πρέπει να αλλάξει. Τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε. Ένα μικρό σχόλιο για ΠΑΟ και για Άρη, έτσι. Πώς τους είδατε φέτος από μακριά την προσπάθεια των ομάδων της Θεσσαλονίκης? Μπορώ να πω ότι ήταν την μεγαλύτερη έκπληξη, βέβαια την έκανε ο Άρης, γιατί στάθηκε πολύ καλά και δίκαια κέρδισε και τη θέση στην Ευρώπη, έτσι να μην είμαστε σαφείς σε αυτό το πράγμα, ότι είχε καλούς παίκτες, παίζε καλό παιχνίδι. Κατά διαστήματα είχαν και αυτοί τα προβλήματά τους, όπως όλες οι ομάδες, έτσι. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω γιατί δεν ακολούθησε αυτή την πορεία την οποία είχε πριν από δύο χρόνια. Δεν μπορώ να πω και στα δικά τους κατευθείαν, να ξέρω και εγώ τα δικά τους τα προβλήματα. Αλλά σημασία έχει όμως ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει επάξια μέχρι τώρα τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα σαν ομάδα. Είναι μετά τον Ολυμπιακό που φέτος, παρότι δεν ήταν ο καλός Ολυμπιακός, κατάφερε να πάρει και άνετα μάλιστα το πρωτάθλημα. Αλλά χωρίς να δεύτερη σκέψη, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό θα το δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά μπορούν πολύ εύκολα να κερδίσουν και την πρώτη θέση. Και δεν μιλάω μόνο για το πρωτάθλημα, ένα στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, την πρώτη θέση σαν εικόνα ομάδας στην Ελλάδα. Έτσι. Έχουν καλό υλικό, υπάρχει ένας δυνατός επενδυτής από πίσω που τους βοηθάει και τους στηρίζει από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζουμε σε μεγάλο βαθμό. Οπότε επάξια θα μπορούσε να είναι η δεύτερη μεγάλη δύναμη και η πρώτη μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κοστούλα, που ήσασταν στο Λίμπερο. Υγεία να ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι οπωσδήποτε. Όλοι χρειαζόμαστε ξεκούραση. Τώρα, αγωνιστικά, νομίζω κάποια στιγμή το όνειρό σας το αποθυμένο θα ήταν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε ή αν είναι μακρινό. Θα ήταν, νομίζω, ό,τι καλύτερο για την προσπάθειά σας όλα αυτά τα χρόνια. Γίνει και πολλά κιόλας. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, υπάρχει στην άκρη του μυαλού σας ότι κάποια στιγμή. Πάντα υπάρχει. Πάντα την παλεύουμε. Τουλάχιστον παλεύουμε να μπούμε στην εξάδα, να μπούμε και εμείς στους έξι για να παλέψουμε για ένα εισιτήριο. Αλλά δεν μας βγήκε μέχρι τώρα.
Μακάρι να σας βγει τα... την επόμενη σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοστούλα. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.